Γεια χαρά και πάλι, και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Θα κάνουμε παύση στην ιστορική μας αναδρομή για τον Μπόμπι Φίσερ για να μεταφερθούμε στη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία, όπου γίνεται η 45η Σκακιστική Ολυμπιάδα. Ξεκίνησε εχθέ. Να πούμε ότι η σκακιστικη ολυμπιαδα ξεκινησε χθε. να αποστολή θα λάβει μέρο και στο Open με του άντρε αλλά και με την ομάδα των γυναικών. Με τι γυναίκε θα αγωνιστούν η Αβραμίδα Αναστασία, η Παυλίδου Εκατερίνη η Μαρκαντονάκη Χαριτωμένη, η Μακροπούλη Μαρίνα και η Σταυρούλα Τσολακίδου. Για τους άντρε θα είναι ο Νικόλας Θεοδόρου, ο Κούρκουλο Αρδίτη Σταμάτη, παρτίδα του οποίου θα δούμε σήμερα, ο Παπα Ιωάννου Ιωάννη, ο Μαστροβασίλη Δημήτριο και ο Ανδρέα Κελίρη. Λοιπόν, εμεί θα πάμε να δούμε την παρτίδα που παίχτηκε χθε στον πρώτο γύρο. Παίζαμε εναντίον των παικτών τη Μποτσουάνα και θα πάμε να δούμε τι έγινε σε μία από αυτέ τι παρτίδε. Στη συγκεκριμένη παρτίδα, με τα λευκά έχουμε τον Σταμάτη Κούρκουλο Αρδίτη και με τα μαύρα έναν παίκτη από την Μποτσουάνα, τον Μοακόφι Νόθα. Πάμε να δούμε τι έγινε. Λοιπόν, έχουμε ε4, ε5 και ύποστο ζ3, υπό στο γ γ6 και αξιωματικό στο γ4. Το ιταλικό άνοιγμα λοιπόν από τον Κούρκουλο και αξιωματικό στο γ5 από τον νόθα που είναι το άνοιγμα τζιόκο πιάνο και εδώ πέρα μετά στη συνέχεια έχουμε Δ3 που είναι η τρίτη πιο συχνη κίνηση και το άνοιγμα αυτό λέγεται τζιόκο πιανίσιμο. Οι πιο σχημές κινήσεις για τα λευκά εδώ πέρα είναι το Γ3 που είναι η κύρια βαριάντα ή το ροκέ. τελο πάντων στη συνέχεια έχουμε Δ6 για, για τα μαύρα και Γ3 τωρα για τα λευκά ετοιμάζοντας, Δ, συγγνώμη, ετοιμάζοντας Δ4 και έχουμε ύπο στο Z6, ασκώντα πίεση στο πιόνι στο ψ 4 Οπότε εδώ πέρα έχουμε ροκέ. Α6 τώρα για τα μαύρα, ετοιμάζοντα Β5 ενδεχομένω και αξιωματικό πίσω στο Β3. Παίκτη αυτή κίνηση, σε περίπτωση που παίκτη το Β5 να μην γίνει με τέμπο απειλώντα τον αξιωματικό. Αξιωματικό στο Α7 τώρα για τον παίκτη από την Ιμποτσουάνα και ύπο από το Β στο Δ2. Ροκέ τώρα και για τα μαύρα, και ε, θ3 παίρνοντα το τετράγωνο ή 4 από τα μαύρα κομμάτια, αυτό εδώ πέρα το κάρμα θα ήταν αρκετά ενοχλητικό. Στη συνέχεια έχουμε ύπο στο ε7, θέλει να φέρει τον ύπο του στο, ε, στο η στο τα 6 και εδώ πέρα ο σταμάτης παίζει τον πύργο του στο ε1 ύπο στο ΙΤΑ6, όντω συνεχίζει με το πλάνο του λοιπόν ο παίκτη με τα μαύρα. Και ύπο στο ΙΤΑ1, θέλει με τη σειρά του να φέρει τον ύπο στο ΙΤΑ3. Και τώρα έχουμε θ6, παίρνοντα το τετράγωνο αυτό με τη σειρά του από τα λευκά κομμάτια για να μην μπορεί να πάει ο αξιωματικό και να καρφώσει τον ύπο. Υπό. ύπο λοιπόν στο ΙΤΑ3, γνωστή θεωρία μέχρι εδώ και ο Νο θα παίζει αξιωματικό στο ε6 λέγοντας οκ okay, θέλεις να ανταλλάξουμε αξιωματικούς και εδώ πέρα ε, δεν θα συνέφερε ιδιαίτερα τα λευκά να φάνε τον αξιωματικό στο ε6 τα, τα μαύρα τα συμφέρει παρόλο που θα, διπλωθ, θα, θα διπλώσουν τα πιόνια του εδώ πέρα έχουν τους δύο η θέση είναι μια χαρά και το πιόνι από εδώ θα μπορεί να ελέγχει αυτά τα δύο τετράγωνα οπότε εδώ πέρα συνήθως τα λευκά παίζουν δ4 αλλά ο Σταμάτης έπαιξε αξιωματικό στο γ2 θέλοντα να κρατήσει τον λευκό τετράγωνο αξιωματικό στο παιχνίδι. Η πιο συχνή κίνηση, όπω είπαμε, είναι το Δ4. Στη συνέχεια έχουμε Βασίλισσα στο Γ8 και τώρα έχουμε Δ4 για τα λευκά, ώρα για επίθεση λοιπόν. Και στη συνέχεια έχουμε Γ5 για τα μαύρα. Και εδώ πέρα ε, ο το ε, σταμάτη ξόδεψε λίγο χρόνο και έπαιξε τον αξιωματικό στο Ε3, συνεχίζοντα την ανάπτυξη. Το Δ5 είναι η πρώτη του υπολογιστή με επίθεση στον αξιωματικό. Και στη θέση αυτή να πούμε ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στην βάση δεδομένων μισό λεπτό. Υπάρχει ένα παιχνίδι στην βάση δεδομένων όπου τα μαύρα έπαιξαν τον πύργο στο ε8 και τα λευκά κέρδισαν το παιχνίδι. Όμω ο Νόθα παίζει, το σκέφτηκε λίγο και παίζει μια καινούρια κίνηση στην θέση αυτή παίζοντα β5 με επέκταση λοιπόν στην πτέρυγα τη Βασίλισσα. Α4 τώρα για τον σταμάτη και στη συνέχεια έχουμε πύργο στο δ8 για τα μαύρα. Δέλτα 5 τώρα με επίθεση στον αξιωματικό και ο αξιωματικό φεύγει, πηγαίνει πίσω στο ε7. Α3 στο β5, Α 3 στο Β5 και βασίλισσα στο Δ2 τώρα για τον κούρκουλο. Και εδώ πέρα ο Νόθα το σκέφτηκε λίγο και έπαιξε την κίνηση βασίλισσα στο Β7. Και στο σημείο αυτό μπορείτε να παγώσετε το βίντεο και να βρείτε τη μοναδική κίνηση που δίνει ισχυρό πλεονέκτημα την νίκη θα έλεγα στα λευκά. Συγχαρητήρια σε όσου το βρήκατε. Κίνηση την οποία και έπαιξε ο Σταμάτης Κούρκλο. Είναι αξιωματικό τρώι στο θ 6. Μια πάρα πολύ όμορφη κίνηση. Και εδώ πέρα η καλύτερη συνέχεια για τα μαύρα. Η αλήθεια είναι θα είναι να παίξουν για παράδειγμα Γ4. Να μην φάνε τον αξιωματικό, και μετά από αξιωματικό στο ή τα 5, οκ, okay, μπορούν να φέρουν το βασιλιά του στο Z8, ο, τα λευκά θα φάνε τον, αξιωματικό, θα φάνε, συγγνώμη, τον ύπο στο Z6, έτσι θα διπλωθούν τα πιόνια, μετά μπορούν να φέρουν τη βασίλισσα στο Θ6, έχουν και τους δύο ύπους και θα, επιτεθούν στο μαύρο βασιλιά, θα είναι πολύ δύσκολο για τα μαύρα να κρατήσουν. Βέβαια στην παρτίδα μας δεν παίχτηκε το Γ4, αλλά ο παίχτης από, από, την Ποτσουάνα αποφάσισε να φάει τον αξιωματικό με το πιόνι και ε, εδώ πέρα μπορείτε να σκεφτείτε ποια είναι η συνέχεια για τα λευκά. Προφανώ η συνέχεια είναι να φαγωθεί το πιόνι στο θ6 και ε, στη συνέχεια έχουμε αξιωματικό στο γ8. Επίκειται επίθεση ε, των λευκών λοιπόν στην πτέρυγα του μαύρου Βασιλιά. Οπότε ο μαύρο βγάζει τον αξιωματικό από το δ7 και ανοίγει έτσι την α, άμυνα τη Βασίλισσα σε αυτήν εδώ πέρα την ε, γραμμή. Όμω ε, είναι αρκετά αργά στη συνέχεια. Έχουμε ύπο στο ζ5 απειλώντα με ματ στο η 7 και ε, ε, εδώ πέρα έχουμε. Υπό στο ε8, ελέγχοντα τώρα το η 7 που δεν είναι η καλύτερη κίνηση για τα μαύρα. Εδώ πέρα η καλύτερη κίνηση, όχι ότι σώζονται βέβαια, αλλά η καλύτερη κίνηση είναι να φάνε τον ύπο στο Ζ5 και μετά από ε τρώει στο Ζ5, απειλώντα τον ύπο. Ο ύπο αυτό κανονικά τώρα δεν μπορεί να κινηθεί και θα πρέπει να φαγωθεί. Εάν κινηθεί, έστω για παράδειγμα ότι πηγαίνει στο Θ8, τότε μπορεί να φαγωθεί ο άλλο ύπο που βρίσκεται στο Ζ6 ο πύργος αυτός μπορεί να πάει στο ε4, να έρθει στο Η 4 και ούτω καθεξής. Η θέση είναι χαμένη ούτω ή άλλως για τα μαύρα. Τέλο πάντων, όπως είπαμε όπως στην παρτίδα μας εδώ πέρα, δεν έφαγε τον ύπο στο ζ5 ο Νόθα, αλλά έπαιξε το ύπο στο ε8 και στη συνέχεια έχουμε ύπο στο η 5 Και εδώ πέρα έχουμε ύπο στο ζ8 από τον Νόθα, ελέγχοντας τώρα το τετράγωνο θ7 και ε, βέβαια η θέση είναι χαμένη και βλέπουμε ότι ο παίκτη από την Πουτσόνα έχει και πάρα πολύ λίγο χρόνο. Έχει 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα, ενώ ο Σταμάτη Κούρκλο έχει 23 λεπτά. Τέλο πάντων, στο παιχνίδι είχαμε πύργο στο ε3. Προφανώ θέλει να φέρει τον πύργο του στο ε3. Και ε, εδώ πέρα έχουμε τώρα αξιωματικό τρώι στο ζ5 ε τρώει στο Ζ5. Αν τα μαύρα μπορέσουν να κρατήσουν, θα έχουν ένα κομμάτι παραπάνω. Οπότε ε, θεωρητικά θα μπορούσαν να κερδίσουν κιόλα, αλλά αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβεί. Τέλο πάντων, παίζεται Ζ6 τώρα. Ανοίγοντα εδώ πέρα αυτήν την γραμμή για την βασίλισσα του, να μπορεί να αμυνθεί. Αλλά έχουμε τώρα ύπο στο ε6, απειλώντα να φάει τον ύπο στο ζ8 σαχ Στη συνέχεια έχουμε ύπο στο θ7, τώρα δεν υπάρχει αυτό το φάγωμα. Και τώρα όμω υπάρχει το υπήργο στο ητα3 σαχ Βασιλιά στο θ8. Και εδώ τα λευκά έχουν διάφορε κινήσει για να κερδίσουν. Αλλά μπορείτε να βρείτε τη μοναδική κίνηση που οδηγεί σε 7 κινήσει για την ακρίβεια. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο βρήκατε. Η κίνηση την οποία και έπαιξε κιόλα ο Σταμάτη Κούρκλο είναι ύπο στο Z8, απειλώντα να φάει με τον ύπο στο φ uh, 7 και μετά να κινήσει τον ύπο με αποκαλύψει και uh, ο Βασιλιά αυτό δεν θα έχει και uh, πολλά πράγματα να κάνει. Λοιπόν, στην παρτίδα μα παίχτηκε το Γ4 για τα μαύρα. Δεν υπάρχει κάτι να κάνουν. Τα μαύρα δεν έχουν κινήσει και στη συνέχεια έχουν, έχουμε ύπο στο Ι6. Και αυτή είναι άλλη μια uh, κίνηση που μπορεί να παίχτε. Υπό στο Ι6 λοιπόν, με σαχ, και βασιλιά στο ΙΤΑ 8. Και τώρα ο ύπο αυτό πηγαίνει στο Ε7 και έτσι έχουμε ένα διπλό σάχ και από τον ύπο αλλά και από τον πύργο. Οπότε ο μαύρο βασιλιά πρέπει να κινηθεί. Και αλήθεια είναι πω έχει ένα τετράγωνο διότι εάν πάει για παράδειγμα στο ΙΤΑ 8, τότε κατευθείαν υπάρχει μάτι σε μια κίνηση με πύργο στο ΙΤΑ 8. Αν πάει στο ΙΤΑ 8, πύργο στο ΙΤΑ 8 μάτ. Οπότε εδώ πέρα η μοναδική κίνηση που έχουν τα μαύρα να πάνε το βασιλιά στο Z7, όχι ότι γλιτώνουν βέβαια. Στη συνέχεια έχουμε βασίλισσα τρώει στο Θ7 με σαχ, ή το 7 μπλοκάροντα, αλλά φυσικά ο ύπο τρώγεται από τον πύργο και έχουμε ξανά σαχ. Βασιλιά στο Ε8, απέλπιε προσπάθειε από τον μαύρο να ε, γλιτώσει, θα μπορούσε να έχει εγκαταλείψει ε, την παρτίδα. Και στη συνέχεια έχουμε βασίλισσα στο Ι8 με σαχ. Βασιλιά στο Δ7 και τώρα ύπο στο Γ6. Με σαχ, Οπότε βασιλιά στο Γ8 φορσέ και η τελική πινελιά από τον Σταμάτη με βασίλισσα Τρόι στο Δ8 ματ. Μια πάρα πολύ όμορφη παρτίδα από τον Σταμάτη Κούρκουλο. Μια πάρα πολύ ωραία θυσία αξιωματικού από ό,τι είδαμε, η οποία τον οδήγησε σε αυτή την άνετη, θα λέγαμε, επικράτηση έναντι του. Οκ, έχει αρκετά χαμηλότερο ρόλο έναντι του αντιπάλου του. Λοιπόν, αυτή ήταν η παρτίδα μας για σήμερα. Να πούμε ότι ε, η ελληνική αποστολή, οι άνδρες κέρδισαν όλα τα παιχνίδια και οι γυναίκες κέρδισαν τις τρεις από τις παρτίδες και στη μία παρτίδα η μία παρτίδα έληξε ισόπαλη. Οπότε και οι, οι δύο ε, ομάδες μας πήγαν πάρα πολύ καλά. Ε, να πούμε ότι αύριο, ε, σήμερα μάλλον, η, η ομάδα των ανδρών θα παιξει εναντίον ε, μισό λεπτό η ομάδα των αντρών θα παίξει ε, με τους παίκτε από τη Βενεζουέλα, οι οποίοι είναι, είναι, αρκετά ισχυρότεροι από τους παίκτε της Μποτσουάν, οπότε αναμένονται ε, πιο δυνατέ ε, δυνατές παρτίδες και ε, οι ελληνίδες παίκτε θα παίξουν με τις ε, αντίστοιχε της Πορτογαλίας. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Αυτή ήταν η παρτίδα μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, αν σας άρεσε κάντε like, κάντε εγγραφή στο κανάλι όσοι δεν έχετε κάνει, είναι πολύ σημαντικό, αφήστε από κάτω τα σχόλιά σας κάντε κοινοποίηση του βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο και εμείς όπως πάντα θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι και όλες καλά, γεια χαρά!